το ιστορικό κτίριο καταραίει, με ό,τι κινδύνου σε αυτό συνεπάγεται για διερχόμενου πεζού. Μία ακόμη κατάρρευση σημειώθηκε χθε με την πτώση πλάκα, με τη Λότζια να τονίσει την ανάγκη λήψη περαιτέρω μέτρων ασφαλεία, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινε ζωέ. Προ την κατεύθυνση αυτή θα μετακινηθεί η περίφραξη, καταλαμβάνοντα μεγαλύτερο χώρο στον πεζόδρομο τη 25η Αυγούστου. Τι το υπόλοιπο υπό έτοιμο από ό,τι βλέπετε, δεν θα πέσει. Οπότε βλέπετε ότι είναι στον αέρα. Σίγουρα είναι στον αέρα. Εννοείται πω πρέπει να λάβουν μέτρα. Για να μην θρυνήσουμε σε θύματα. Τι ανθρώποι τι φταίνε, είναι τα ερήπια. Ο Δήμο δεν πρέπει να λέει ότι η περίφραξη πρέπει να βγει πιο έξω. Πρέπει να πάρει τα αναγκαία μέτρα να το κατεδαπίσει γιατί θα σκοτωθεί πολλοί κόσμο. Η περίφραξη θα μετακινηθεί και θα διευρυνθεί ε, περίπου 1,5-2 μέτρα. Δηλαδή θα μείνει μία δίωδος για τους πεζούς ασφαλή περίπου δύο μέτρα. Θα παρθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα μέτρα ασφαλεία, ούτω ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινε ζωές ε, περαστικών και εργαζομένων. Την ίδια ώρα η Λότζια αναμένει το πράσινο φω από την αποκεντρωμένη δίκαιση Κρήτη, προκειμένου να προχωρήσουν οι αναγκαίε εργασίε για την άρση τη επικινδυνότητα και τη αντιμετώπιση των προβλημάτων ετοιμορροπία στον πρώτο όροφο. Χθε στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρασαμε τη διαδικασία κατεπήγοντο η άρση των ετοιμορροπιών και είναι προσέγγιση στην αποκεντρωμένη. Περιμένουμε την απάντηση που ελπίζομαι και πιστεύομαι να είναι θετική. Πρόκειται για την τρίτη κατάρρευση τμήματο στο πρώην ξενοδοχείο Μήνο σε χρονικό διάστημα λίγων μήνων, εντείνοντα την ανησυχία των δημοτών που διέρχονται από το επίμαχο σημείο. Το κτίριο αυτό έχει εγκαταλειφθεί από το Δήμο. Τώρα πλέον είναι αργά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, μόνο να κατεδαφιστεί. Ασφαλώ, ναι, 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 είναι επικίνδυνο. Αυτό δεν ξέρω πότε θα γίνει ο σεισμό. Γι' αυτό το έχουν περιφράξει αυτό, αλλά αυτό παραμένει τόσα χρόνια εκεί. Δεν ξέρω γιατί το έχουν και δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν. Ένα παραπάνω, εφόσον του Δήμου, έπρεπε να, 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 το λάβουν υπόψη. Να το κάνουν ή συντήρηση ή να το κατεδαφίσουν. Προσέχουν γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτά βλέπω από πάνω σε δεν υπάρχει καθόλου τίποτα. Για, ο, γιατί, γιατί αδιαφορεί ο Δήμος. Όπω είναι γνωστό, η πρόσωψη του ιστορικού κτηρίου έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα. Πρόσφατα, το Υπουργείο Πολιτισμού απέστειλε έγγραφο προ τον Δήμο, ζητώντα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλεία, ενώ ακολούθησε σύσκεψη στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η άποψη όλων ήταν ότι είναι δυνατόν να σωθεί και να διατηρηθεί η πρόσωψη του κτηρίου.